του Κυρίου μας. Όταν ήμασταν νέοι και ανέβαινε ο αδερφός ο Λούις πάνω στον Άβωνα, μας έκανε μαθήματα, ξέρετε, κάθε Κυριακή βράδυ. Αυτή ήταν η νεολαία μας. Την Κυριακή το πρωί ήμασταν όλη μέρα στην εκκλησία και το απόγευμα 6 με 7 είχαμε την ώρα της νεολαίας. Και μας έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Έλεγε, όταν θα ανεβαίνετε πάνω στον Άβωνα, θα προσέξετε να μην πετάει το πουκάμισό σας. Να μην είναι στραβή η γραβάτα σας. Να είσαστε περιποιημένοι, γιατί θα νομίζετε πως όλοι βλέπουν εσάς, αλλά τελικά θα βλέπουν τη στραβή γραβάτα σας και το πουκάμισό σας που πετάει. Λοιπόν, σήμερα μου κάνα νόημα, λέει, κοίταξε το πουκάμισό σου, ίσιοσέ το, για να κοιτάνε σένα και όχι το πουκάμισό σου. Αλλά εμείς, αδερφοί, θέλουμε να κοιτάξουμε τον Κύριο σήμερα. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μας αξιώνει και αυτό το βραδινό να είμαστε όλοι μαζί εδώ, να ευχαριστήσουμε, να δοξάσουμε και να τον παρακαλέσουμε ευλογό να μας ευλογήσει. Κάποιες φορές αισθάνομαι πως τα λόγια μας, αδερφοί, δεν ακολουθούνται από τη ζωή μας. Πολλές φορές αισθάνομαι πως τα λόγια τα οποία λέω στην προσευχή, στην προσωπική μου, ίσως και εκκλησιαστική, οικογενειακή ζωή, δεν ακολουθούνται από τη ζωή μου. Υπάρχει μια ροή και πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια ροή πολύ ωραία, πολύ έτσι με ωραίο λόγο, τακτοποιημένο, σε όλα τα μεγέθη, αλλά έχει μεγάλη αξία αυτό? Ή έχει μεγάλη αξία να ακολουθείτε η προσευχή μας ή η ζωή μας να ακολουθείται από την προσευχή μας? Τι θα προσέξει ο Θεός, τα μεγάλα λόγια ή τη ζωή? Βεβαίως όλοι τώρα θα σκεφτείτε πως πράγματι ο Θεός είδε την καρδιά του τελώνη και όχι την καρδιά του Φαρισαίου. Τα λόγια του Φαρισαίου ήταν τέτοια, αλλά δεν ακολουθούσε και η ζωή του. Ενώ τα λόγια του τελώνη ήταν φτωχά, αλλά τόσο πολύ πλούσια μπροστά στα μάτια του Θεού. Και τελικά αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα και βεβαίως θα διαβάζουμε και παράλληλα μέσα από το Λόγο του Θεού κάποια κομμάτια. Έχω λίγες μέρες, συγκεκριμένα την Δευτέρα, επέστρεψα από ένα ταξίδι το οποίο έκανα μαζί με έναν άλλον αδερφό και με τη σύζυγό μου. Ήμουνα 8 μέρες στη Μολδαβία. Από Δευτέρα σε Δευτέρα. Θέλω να σας πω πως οι εικόνες τις οποίες έχω πάρει αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω πως ήρθαν έτσι οι συγκυρίες και έτσι εισαγωγικά το λέω αυτό, μπλέξανε εκείνοι μαζί μου και εγώ έμπλεξα μαζί τους και αποκτήσαμε μία ωραία σχέση οικειότητος. Αλλά θέλω να πω πως αυτή η σχέση την οποία ανέπτυξα με αυτούς τους αδερφούς, οι οποίοι επεκτείνονται από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και ίσως και κάποια μέρη κοντά εκεί στην Ουκρανία, έχουν διαμορφώσει μία διαφορετική άποψη για αρκετά πράγματα τα οποία ίσως δεν τα αντιλαμβανόμουν σε τέτοιο πολύ μεγάλο μέγεθος. Ίσως δεν τα ήξερα. Θέλω να πω όμως πως πράγματι είδα καταστάσεις και βλέπω πράγματα τα οποία με έχουν προβληματίσει όχι τώρα που πήγα σε αυτό το ταξίδι, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια και έχω πάρει διάφορες εικόνες, ενώ κάποιος ίσως πει, αδερφέ, και αυτή την ερώτηση μου την κάνανε πριν από 2 χρόνια, κάνω μια παρένθεση, όταν πήγα στη Μολδαβία για πρώτη φορά, μετά μια πρόσκληση, πριν από 2 χρόνια, είχαμε συγκεντρώσει κάποια χρήματα σαν εκκλησίες, τότε που υπηρετούσαν οι άνθρωποι αυτοί τους Ουκρανούς, οι οποίοι ήταν μετανάστες και είχαν γεμίσει οι εκκλησίες τους, όλες οι εκκλησίες τους
με παιδιά και γυναίκες και οι αδερφές και οι εκκλησίες ήταν γεμάτες από τα παιδιά και τις γυναίκες αυτές και απλά οι αδερφοί υπηρετούσαν με τον τρόπο τον οποίο μπορούσαν, με το φαγητό τους, με το ρουχισμό, με όλα αυτά. Και πηγαίνοντας και φτάνοντας εκεί είδα τον αδερφό ο οποίος προείσταται, είναι ένας προϊστάμενος εκεί στη Μολδαβία, ο οποίος προείσταται σε 8 εκκλησίες. Έχει η Μολδαβία αρκετές εκκλησίες της Πεντηκοστής, αλλά αυτός είναι πάνω σε 8 εκκλησίες και μάλιστα αυτές οι εκκλησίες είναι και θέλουν να περπατήσουν στο σεβασμό, στην αγάπη του Θεού και να μην διευρύνουν το δρόμο τους. Θα σας κάνω μια παρένθεση εδώ για να σας εξηγήσω τι ακριβώς. Ίσως κάποιοι νέοι τώρα ανοίξουν το στόμα τους. Ξέρω εγώ. Ή κάποιοι μεγαλύτεροι που είναι, δεν γίνεται αυτά. Μου διηγήθηκαν οι αδερφοί και μου λένε, αδερφέ, εμείς εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση σε όλα τα πράγματα και μια από αυτή την τοποθέτηση και για το γάμο είναι πως ο νέος και η νέα η οποία θα ραβωνιαστούν, να ξέρεις πως δεν θα πιαστούν ούτε από το χέρι. Λέω, ξαναπες το. Και μου το ξανάπε. Πήγα, λέω από μέσα μου, πάντε. Και λέμε να, φανταστείς τον περασμένο μήνα, τυχαία είδαμε ένα ζευγάρι στο δρόμο και τους καλέσαμε να δώσουν εξηγήσεις και ενώπιον όλης της Εκκλησίας και του Πρεσβυτερίου είπανε, αδερφοί, δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Τον κοίταξα περίεργα. Λέω, δεν πρέπει να καταλαβαίνω καλά. Τώρα αν μιλήσω στους νέους, όχι μόνο εδώ, στην τοπική εκκλησία, αλλά και στην ευρύτερη νεολαία, πώς σας φαίνεται αυτό? Δηλαδή από το πιάσιμο στο χέρι μέχρι να γυρνάει ο νέος και η νέα 3 η ώρα το πρωί στο σπίτι, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Εκεί λιγάκι ταλαντεύτηκα, είπα, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω, πού να ξεφύγω, λέω, ποια πόρτα πρέπει να βγω, γιατί απλά δεν θέλω να μου κάνει καμιά ερώτηση, τι κάνετε εσείς στην Ελλάδα. Και λέω, πρέπει κάπως να ξεφύγω. Τέλος πάντων όμως, οι εικόνες που παίρνω, αδερφοί, και πήρα όλο αυτόν τον καιρό, ήταν και από την πρώτη μέρα, ήταν πως οι άνθρωποι αυτοί μου είπανε, γιατί ήρθες? Αμέσως, κοφτά, ορθά, ειλικρινέστατα. Γιατί ήρθες? Ήρθες να μας κηρύξεις Ευαγγέλιο? Και άλλη μια κουβέντα την οποία έτσι τοποθετήθηκε μέσα στο μυαλό μου είναι να το τοποθετήσουμε και σήμερα. Γιατί ήρθες? Σήμερα εδώ ποιος είναι ο λόγος που ήρθες? Απλά για να ακούσουμε ένα κήρυγμα, να πούμε καλό, ωραίο. Και επίσης το μεγάλο ερώτημα είναι πως το Ευαγγέλιο, αδερφοί, διαχρονικά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες της ζωής μας. Δεν μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τα δικά μας θέλω. Η στενή η πύλη, ο στενός ο δρόμος, είναι διαχρονικά ο ίδιος. Δεν αλλάζουν τα όρια, δεν μεγαλύνουν, δεν ψηλώνουν, δεν τοποθετούνται. Δεν μπορούμε να πούμε άλλες οι εποχές εκείνες ή άλλες οι εποχές τώρα. Οι εποχές, συναδελφοί, αγαπητοί, αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, πρέπει να μένουν ορθοδομημένοι και ορθοποδημένοι στο λόγο του Ευαγγελίου. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά. Γιατί ήρθα λοιπόν σήμερα? Ποιος ο λόγος? Και αυτή την ερώτηση μου την έκανε. Γιατί ήρθες? Μου ήρθες για να μας διδάξεις την αλήθεια?
άλλο αυτό. Λέω όχι. Μου λέει ήρθες να μας μιλήσεις για το Ευαγγέλιο το οποίο είναι στην Ελλάδα. Λέω όχι. Εκεί κάπως μου λέει γιατί ήρθες. Λέω ήρθα για να σας δώσω μια χρηματική ενίσχυση για να μπορέσετε να απαλύνετε τον πόνο κάποιων ανθρώπων. Δεν ήρθες μου λέει να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Λέω όχι. Δεν θες να σε πάω σε εκκλησία. Λέω όχι. Και πράγματι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ένα ερωτηματικό και άρχισε να με πηγαίνει από εκκλησία σε εκκλησία. Μία, δύο, τρεις. Μετά την τρίτη μου είπε κάνε ό,τι θέλεις. Είσαι ελεύθερος να διαχειριστείς όπως θέλεις. Αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη. Βεβαίως οι εικόνες ήταν πολλές. Ακολουθήσανε κάποιες άλλες επισκέψεις. Είδα και αρχίσαν αδελφοί οι εικόνες να αλληλοδιαδέχονται μέσα στο μυαλό μου. Γιατί όπου πάμε χρειάζεται να πάρουμε, όχι μόνο να δώσουμε, χρειάζεται να πάρεις, να δεις, να καταλάβεις, να νιώσεις. Αυτή η επίσκεψή μας ήταν, επειδή ο αδερφός έχουν μια πολύ μεγάλη έτσι αγάπη και για το έργο του Θεού και στέκονται στο θέλημα του Θεού, και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα. Αγαπητά αδέλφια, το Ευαγγέλιο το οποίο κρατάνε και διαβάζουν, βεβαίως θέλω να σας πω πως έχουμε πράγματα ανάμεσά μας τα οποία είναι πάρα πολύ για αυτούς που τα βλέπουνε και τα είδανε, γιατί ήρθανε και στην Ελλάδα και στις εκκλησίες μας και συγκεκριμένα και στην εκκλησία την οποία υπηρετώ, και μου είπε αυτό που κάνετε είναι υπέροχο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Ξέρετε ποιο ήτανε? Το ότι γονατίζουμε 7 με 8. Πόσο έχουμε καταλάβει αυτό το μεγάλο δώρο του 7 με 8, αδερφοί. Συγγνώμη, όχι με 7, 7,5 με 8,5. Πόσο μεγάλο δώρο είναι αυτό. Λέω, όταν μπήκαμε μέσα στην εκκλησία και σας είδαμε γονατισμένους όλους, με ένα μαξιλαράκι να δοξάζετε, να υμνείτε το Θεό, ήταν για μας μια έκπληξη, ένα ταρακούνημα. Τι ομορφιά λέει ήταν αυτή. Και όπου πήγα, πραγματικά αυτό ήταν το εντυπωσιακό μέρος. Δεν εντυπωσιάστηκαν αδερφοί με τα χαρίσματα, γιατί έχουν και αυτοί. Δεν εντυπωσιάστηκαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, γιατί πιστέψτε με, έχουν και αυτοί. Και έχουν ωραίες διακονίες και ωραίες υπηρεσίες. Εκείνοι λοιπόν έχουν φτάσει μέχρι το 7. Έτσι το κατάλαβα. Έχουν φτάσει μέχρι το 7. Και μέχρι το 7 προσπαθούν να το κάνουν. Και το κάνουν. Με ό,τι δύναμη έχουν. Εγώ όμως και εσύ μπορεί να έχεις φτάσει μέχρι το 9. Και το ερώτημα είναι, το κάνεις το 9? Και ποιος τελικά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι εκείνος ο οποίος έχει πρόβλημα? Αυτός που κάνει μέχρι το 7 γιατί γνωρίζει μέχρι το 7, ή αυτός που κάνει το 7 ενώ γνωρίζει το 9? Και αυτό μου το έδωσε να το καταλάβω, να το δω. Προσκεκλημένος λοιπόν φέτος, έτσι το νιώσαν οι αδερφοί, δεν ξέρω κάτι τους φαίνεται, ο Θεός τους έβαλε μέσα στην καρδιά τους, μου είπανε πως θέλουμε να έρθεις μια εβδομάδα, γιατί έχουμε αφενός μένα θέλω να πάμε σε κάποιες εκκλησίες και να πας, αλλά αφετέρου έχουμε μια κατασκήνωση η οποία έχουμε πάνω στο βουνό. Βουνό τώρα στην, εντάξει, Μολδαβία δεν είδα και πάρα πολλά, κάτι λοφάκια είδα, αλλά με ωραία δέντρα, με ωραίο περιβάλλον, και πηγαίνουν 2 μέρες οι γέροι, 3 μέρες, 4 μέρες τα παιδιά και άλλες 4-3 μέρες πηγαίνουν τα ζευγάρια. Και μου είπε, αδερφέ, θα ήθελα τουλάχιστον μία φορά στους εφήβους και στα ζευγάρια, αλλά και την Κυριακή είχαν βάφτιση, θα βαφτίζανε πάνω στο βουνό 11 άτομα. Και με προσκαλέσανε και πήγα. Βεβαίως,
ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Αφού σε κάποια στιγμή είπα, δεν είμαι Απόστολος. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτή την ταλαιπωρία. Λέω, Κύριε, δεν είμαι Απόστολος, απλώς ένας άνθρωπος είμαι. Συγχώρεσέ με άμα λέω κάμια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όμως είδα, αδερφοί, το Ευαγγέλιο να ενεργείται ανάμεσά τους. Έκανα μια συνεισφορά εκεί στην εκκλησία, μάζεψα λίγα χρήματα, που ήτανε και κάποιοι άλλοι αδερφοί, μου δώσανε και λίγα ακόμα χρήματα και είπα πως, αδερφοί, θα πάω να δω και να δω πως θα μπορέσω να τα αξιοποιήσω. Και πράγματι πήγα. Πήγαμε σε εκκλησίες και ευχαριστώ τον Θεό γιατί με αξίωσε να πάω και είδαμε οικογένειες. Οικογένειες με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο, παιδιά με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο, ούτε με smartphone. Θα μου πεις, έχεις Μολδαβία smartphone, δρόμους μπορεί να μην έχουν, smartphone έχουν, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι. Μην στεναχωριέστε καθόλου, έχουν. Αλλά είδα όμως παιδιά και είδα παιδιά που μένανε μέσα στην αγάπη του Θεού. Είδα, ρώτησα, γιατί ξέρω την τοποθέτησή τους και τους ρώτησα, λέω, πόσα παιδιά έχετε. 10. 11, 8, 9. Και η ερώτησή μου ήταν η άλλη. Λέω, πόσα μένουνε. Όλα, μου λέει. Λέω, όλα. Όλα στον Κύριο. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά. 24, 25, 16, 14, 12, 10. Το μικρό, 4. Λέω, όλα στον Κύριο, όλα. Παντρεμένα, τα μεγαλύτερα. Με τις οικογένειες, όλα. Μπήκα σε πολύ μεγάλη, έτσι, σε πολύ μεγάλη πειρασμό, να πω, πώς τα καταφέρνετε. Είδα παιδιά τα οποία μέσα στις οικογένειες, μέσα σε φτωχικά σπίτια, αλλά με πλούσιο πνευματικό υλικό. Εκεί εμμήρασα τα χρήματα σε τέτοιες οικογένειες με 8, με 9, με 10 παιδιά και εκεί δαπάνησα αυτά τα χρήματα και το είπα και στην εκκλησία και ήρθε η μέρα βεβαίως που έπρεπε να πάμε εκτός από την εκκλησία στην κατασκήνωση. Εγώ συνηθισμένος τόσα χρόνια από το 2007 από τη δικιά μας έτσι κατασκήνωση λέω, αφού φέτος έκανα και έτσι λιγάκι χιούμορ και στον κύριο Ασημακόπουλο που μας δίνει την κατασκήνωση, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, κύριε Θάνο, τι κάνετε? Μου λέει, καλά, γόρι μου, εσύ τι κάνεις? Λέω, διαδίδεται μια φήμη. Λέω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μου λέει, τι αγόρι μου, λέει. Λέω, πως βάλατε σε κάθε σπιτάκι air condition, είναι αλήθεια? Μου λέει, έλα και θα δεις. Και πήγα στην κατασκήνωση, λοιπόν. Ένα μέρος πάνω σε μία πλαγιά, τους το έχει δώσει το δασαρχείο και εκεί άρχισαν διαδοχικά η μία εικόνα μετά την άλλη. Σκηνές, στρώματα όλα κάτω, μαγείρεμα είχαν τραβήξει ένα λάστιχο από το τελευταίο σπίτι στο χωριό εδώ πέρα και 500 μέτρα, το ίδιο και ρεύμα. Μαγείρεμα σε τσουκάλι με ξύλα, τα παιδιά να τρέχουν ελεύθερα μέσα εκεί πέρα και να δοξάζουν το Θεό και είπα, το βράδυ θα φύγουμε ή θα μείνουμε εδώ, λέω, να ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν σας λέω για συνθήκες υγιεινής, μπορείτε να φανταστείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Όλα αυτά, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να σκεφτείτε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Επισκέφτηκα σπίτια, τα οποία έμεινα έκπληκτος. Είδα 56 χρονών έναν άντρα, 2 μέτρα,
ο οποίος γυρνώντας από το σπίτι μαζί με το άλογο, έπεσε από το άλογο και τον πάτησε το κάρο φορτωμένο, εκείνη όλη η πλευρά του τον πάτησε στην πονηδηλική στήλη, είναι σαν ένα καροτσάκι, και μπήκα μέσα, τον είδα και η δοξολογία του, η υμνολογία του, η ευχαριστία του απέναντι στο Θεό. Λέω, τι εικόνα βλέπω τώρα? Τι εικόνα βλέπω? Ποια είναι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω? Έναν άνθρωπο που σε συνθήκες διαβίωσης, τι να σας πω. Η Ελλάδα του 1970 στα χωριά. Η πρωτεύουσα καλή. Οι συνθήκες όμως στα χωριά 1970. Δρόμοι δεν υπήρχαν, χαντάκια συνέχεια σε όλα τα χωριά, αδερφοί. Σε τέτοιες συνθήκες. Και δοξάζουν τον Κύριο. Και τον υμνούν τον Κύριο. Και το μόνο που κάνουν είναι να μου λένε δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο. Όπου πήγα, όπου είδα, δόξα στον Κύριο. Φόραγε ένα παπούτσι, ξέρω εγώ, 42 νούμερο το παιδί και το άλλο 36, γιατί αυτό ήταν το νούμερό του. Δόξα στον Κύριο, αδερφέ. Και έρχομαι σε αυτό τώρα το οποίο, βλέποντας, βεβαίως τα ζευγάρια, ήταν και η μέρα των ζευγαριών, ο Θεός άνοιξε δρόμο και οι αδερφοί με τιμήσαν ιδιαίτερα και στα ζευγάρια και στην εκκλησία και στη βάπτιση που είχαν καλέσει όλα τα χωριά γύρω-γύρω, είχαν μαζευτεί όλο πλήθος συγγενείς για να δούνε τη βάπτιση την οποία είχαν εν Χριστώ Ιησού, με κηρύγματα, με μηνύματα, με δοξολογίες, ένα τέτοιο απίστευτο πράγμα για μένα, τα βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν ίσως λιγάκι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει, δεν τα έχω ζήσει, τα ζω τώρα, τα βλέπω και πρέπει να τα δω και να τα ζήσω για να πω δόξα στον Κύριο. Ξέρετε, άμα πάτε σε ένα δυτικό κόσμο, άμα πάτε στη Γερμανία, τι θα δείτε? Mercedes, Porsche, BMW, Opel, έτσι. Όλα σε αυτές τις καταστάσεις, σε ευημερίες, όλα αυτά, το ίδιο και στην πατρίδα μας και παντού σε όλο τον δυτικό κόσμο. Εκεί πέρα πρέπει να δεις ένα λαό όμως, ο οποίος έχει διάθεση να δοξάσει τον Θεό. Και εγώ σήμερα αυτό καταλαβαίνω, πως χρειάζεται να δοξάζω τον Θεό, να τον ευχαριστώ μέσα σε όλη μου την καρδιά, με όλη μου την καρδιά. Σε ένα κομμάτι το οποίο μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, είναι πως ο Κύριος είναι ανάμεσά τους, έχουν μαζευτεί, φανταστείτε τότε, αδέρφια, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Λέει, ο Κύριος βγήκε έξω και ήταν στο όρος και ήταν μαζί του 5.000 άντρες. Πόσα παιδιά και πόσες γυναίκες. Και μέναν εκεί μαζί με τον Κύριο. Μέναν εκεί. Ακούγανε το Ευαγγέλιο από τα χείλη του. Δεν πηγαίναν πουθενά. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν τίποτα. Και λέω, τελικά μήπως το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο για τους φτωχούς? Μήπως η ευημερία η οποία έχει μπει μέσα στο δυτικό κόσμο έχει τροποποιήσει, έχει μεταλλάξει ακόμα και το πνευματικό μας περπάτημα και την πνευματική μας ζωή? Μήπως οι προτεραιότητες στη ζωή μας αλλάξανε? Μήπως χάσαμε τον προσανατολισμό μας, τον δρόμο μας? Και εκεί που βρίσκονται όλοι παρέα, ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τους ταΐσει. Είδε αυτή την ανάγκη, έκοψε τον άρτο, έκοψε, έδωσε τα ψαράκια, φάγανε όλοι, χορτάσανε. Και ο Κύριος έφυγε. Τον χάσανε. Τον χάσανε. Και λέει, ακριβώς το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το περιγράφει αυτό, στο σίγμα κεφάλαιο, στο 25ο εδάφιο λέει, και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπε προς αυτόν, Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Πότε ήλθες, Ραβί? Έφυγες από κοντά μας.
Και ο Ιησούς αποκρίθηκε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε, ακούτε, ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορταστήκατε. Με ζητάτε όχι για τα θαύματα, αλλά για να χορταστεί η κοιλιά σας. Και το μεγάλο ερωτηματικό μέσα στη ζωή μας είναι, γιατί ζητάς τον Ιησού? Τι ψάχνεις να βρεις από τον Ιησού? Ίσως στην προσευχή που πας έχεις αιτήματα, έχεις ανάγκες, και οι ανάγκες διαφοροποιούνται. Ακριβώς αυτοί προσεύχονται και ζουν, ξέρετε, όταν ξεκινάει η συνάθρησή τους και τελειώνει η συνάθρησή τους, κλείνει, ξέρετε με τι κλείνει? Με το Πάτερ ημών. Και όταν φτάνουν στο «δώσε εις ημάς σήμερα τον άρτον ημών των επιούσιων», το εννοούνε. Εννοούνε, Κύριε, δώσε μας σήμερα να φάμε. Το μόνο που σκέφτονται είναι το σήμερα. Δώσε μας, Κύριε, να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Δώσε μας, Κύριε, να είμαστε κοντά Σου. Να ζούμε μαζί Σου. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι, γιατί ζητάς τον Ιησού? Τι νομίζεις πως θα σου προσφέρει ο Ιησούς Χριστός? Τι νομίζεις πως θα σου δώσει? Θα σου δώσει ευημερία, καλοπέραση, άνεση? Και έρχεται βεβαίως ο Παύλος, επεκτείνοντας το λιγάκι, να μιλήσει στους Κορινθίους και να τους πει κάτι, πως βεβαίως εκείνη, και τοποθετεί την άποψη αυτή πως στην Ανάσταση. Και θα τους πει το εδάφιο πως «εάν σε αυτή την ζωή μόνον ελπίζουμε εις τον Ιησού, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων». Εκεί βεβαίως τους μιλάει για την Ανάσταση, πως υπάρχει αιώνια ζωή. Άρα το πρώτο που χρειάζεται να κάνεις, αυτό είπε και ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ζήτησε τον Ιησού. Ζήτησε τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου. Μη ζητάς ένα Ιησού ο οποίος θα σου φέρει ένα καλάθι με πολύ μεγάλα αγαθά, ένα καλάθι με ένα σπίτι, ένα καλάθι με ένα αυτοκίνητο, ένα καλάθι με μια ευημερία, ένα καλάθι με όλα εκείνα τα οποία επιθυμεί η καρδιά σου. Αλλά το μόνο που έχει να σου δώσει ο Ιησούς, γιατί το ίδιο έκανε και σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό: πόσοι από μας σήμερα ζούμε τη Βασιλεία των Ουρανών? Πόσοι από μας σήμερα ζητάμε αυτόν τον Ιησού των φτωχών, τον Ιησού της Αφρικής, τον Ιησού της Ινδίας, τον Ιησού της Μολδαβίας, τον Ιησού της Ρουμανίας? Πόσοι από μας ζητάμε αυτόν τον Ιησού και πόσοι θα τον ακολουθούσαμε αυτόν τον Ιησού? Εδώ πέρα του λέει, έρχεστε και με ζητάτε για τα θαύματα. Τι έρχεσαι? Έχω ένα πόνο στη μέση. Και τι θέλεις? Τον Ιησού να μου το θεραπεύσει. Μάλιστα. Εσύ τι θέλεις? Α, έχω ανάγκη, θέλω να βρω μια δουλειά. Τον Ιησού να μου βρει μια δουλειά. Τον Ιησού να μου κάνει εκείνο, το Θεό να μου κάνει το άλλο, το Θεό να μου κάνει το άλλο. Αλλά κανένας δεν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η προσευχή μας όταν ξεκινάει, δεν λέει, Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γιατί με ζητάς? Τι ψάχνεις να βρεις? Φάγαμε, Κύριε. Χορταστήκαμε, Κύριε. Λύσαμε το πρόβλημά μας το βιωτικό. Μα το βιωτικό σου πρόβλημα δεν είναι τι να φας, τι να πιεις.
Το πρόβλημά σου είναι η ψυχή σου. Είναι αυτό το οποίο είναι μέσα σου και το οποίο φωνάζει. Φωνάζει κάθε μέρα, γιατί μπορεί μέσα και στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και στον τρόπο διαβίωσης να έχεις λύσει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όμως δεν έχεις λύσει το μέγιστο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι η σχέση σου μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αγωνία, αδελφοί, στα πρόσωπά τους, στη διαδικασία τους, να με τρέξουν και να με πάνε από οικογένεια σε οικογένεια φτωχή, να κάτσω να γονατίσω μαζί τους, να σκεφτώ, να δω και να διαλογιστώ εγώ τον Ιησού, γιατί τον θέλω, τι ζητάω. Άνθρωποι οι οποίοι βλέποντάς τους παίρνουμε μαθήματα. Και αυτά είναι τα μαθήματα τα οποία βλέπουμε μέσα στη γραφή, αδερφοί. Γι' αυτό σας λέω, το μεγαλύτερο και το ωραιότερο είναι όχι η γραφή να ακολουθεί τη ζωή σου, αλλά εσύ να ακολουθήσεις τη γραφή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να ακολουθήσεις την αγωνία. Ο Παύλος στέκεται και λέει, είμαι σε μεγάλη αγωνία. Τι αγωνία έχεις, Παύλο? Τι αγωνία έχω? Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου. Να έρθει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή σου. Γιατί η ζωή είναι πρόσκαιρη. Και τι άλλη αγωνία έχεις, Παύλο? Διαβάζοντας μέσα στη γραφή λέω, τι αγωνία, τι χαρούμενη ζωή είχε αυτός ο αδερφός μας. Λέει στη γραφή και μας το διηγεί το ίδιος. Το δρόμο μου τι έκανα? Τον ετελείωσα. Και για όλους μας, αδερφοί, υπάρχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έτσι δεν είναι? Υπάρχει, τι άρωμα θα αφήσω? Ποιο είναι το άρωμά μου? Ποια είναι η αγωνία του Παύλου? Το δρόμο, λέει, τον αγώνα μου, τον καλό, τον αγωνίστηκα, τον δρόμο ετελείωσα. Λέω, τι δρόμο ετελείωσε? Τι καλό. Ξέρετε ποιο δρόμο? Να σας πω τι θέλω. Θέλω όπου θα περνάω να έχω και τον Ιησού μαζί, να μου κάνει και κανένα δύο θαυματάκια. Έτσι. Περνάω και να λέω, τι θέλεις, εσύ παραλυτικός? Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Σηκώνεται, περπατάει. Ο Ιησούς το θεράπευσε και εγώ είμαι μέσα στην καλή χαρά. Τι ωραία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο θέλω εγώ. Για να δούμε τώρα το Ευαγγέλιο το οποίο έζησε ο Παύλος. Εάν αυτή είναι η πυρότητα του Χριστού, λέει στη Δευτέρα Επιστολή, και εγώ. Πάμε. Εις πληγάς κάθε υπερβολήν. Πληγές, πολλές. Σε φυλακάς περισσότερων. Φυλακές. Εις θανάτους πολλάκης. Πέντε φορές έλαβα από τους Ιουδαίους 40 παραμία. 4, 5, 20. Μείον 5, 195. Βουρδουλιές. Όχι χαϊδέματα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο ζει ο Παύλος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που ζει ο Παύλος για να μπορέσει να πει εις το όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Είναι το Ευαγγέλιο αυτό το οποίο ζει και λέει τον αγώνα, τον καλόν, τον αγωνίστηκα, το δρόμο μου τον τελείωσα. Τρεις φορές εραβδίστηκα. Μία φορά λιθοβολήθηκα. Τρεις φορές εναβάγησα. Ένα ημερονύκτιο στο βυθό έκανα. Σε οδηπορίες, σε κινδύνους ποταμών, σε κινδύνους ληστές, σε κινδύνους εκ τους γένους, σε κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους στην πόλη, στην ερημιά, στη θάλασσα, σε κόπο, σε μόχθο, σε αγώνα, σε τι?
Λέω να το βάλω δίπλα μου αυτό. Έτσι να το βάλω δίπλα μου εδώ και να κάτσω. Αδερφέ, τι είναι γραβάτες διάφορες, είναι σε κουστούμια πάρα πολλά. Σε οδηπορίες σε τέτοιο, σε επιλογές φαγητών κάθε μέρα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι... Τι σχέση έχω? Τι σχέση έχω? Τι σχέση έχω και ζητάω ο Κύριος να κάνει μεγάλα και ωραία μαζί μου? Του δώσε και το σκόλοψ εκεί για να μην υπεραίρεται. Αγώνας. Και η αγωνία του Παύλου ήταν στο τελείωμά του τι? Να υπάρχει συνέχεια. Να υπάρχει συνέχεια. Φωνάζει στον Τιμόθεο, του λέει παρακολούθησε στη διαγωγή μου, τον τρόπο μου, τη ζωή μου. Γιατί? Για θέλω να υπάρχει συνέχεια. Γιατί το Ευαγγέλιο πρέπει να τρέξει. Εγώ τελειώνω, αλλά το Ευαγγέλιο τρέχει. Και πρέπει να σου πω, Τιμόθεε, τι? Πως αυτό το Ευαγγέλιο χρειάζεται να το κηρύξεις, να το κρατήσεις, γιατί αν το κηρύξεις και το κρατήσεις, και τον εαυτό σου θα σώσεις και εκείνοι οι οποίοι θα σε ακούσουνε. Αυτό είναι, αδερφοί, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα το οποίο ζούσα και έζησα αυτές τις μέρες. Και μπορώ να σας πω πως δεν ήταν το μοναδικό. Πολλές εικόνες. Πολλές εικόνες οι οποίες θέλω να τις αφομοιώσω με τον εαυτό μου και να δω πραγματικά τον εαυτό μου, όχι πλέον με τα μάτια τα δικά μου, αλλά να μπορέσω να δω τον εαυτό μου με τα μάτια του Θεού. Να μπορέσω να δω τον εαυτό μου με τα μάτια του Ευαγγελίου. Γιατί αυτό το τέλος πάντων έχει τη μεγαλύτερη αξία. Δεν έχει αξία τι λέει ο άλλος. Αν με βλέπει, αν δεν με βλέπει, τι με νοιάζει εμένα τώρα? Τι με νοιάζει, τι με νοιάζει? Με νοιάζει τώρα πώς θα είμαι? Τι την ένιωξε αυτή τη γυναίκα η οποία μπήκε και τους χάλασε την παρέα εκεί στο Σίμων? Μια παρέα ωραία καθώς πρέπει. Και μπήκε αυτή η γυναίκα, μια γυναίκα δαχτυλοδεικτούμενη, σε όλη την περιοχή. Ο ίδιος ο Σίμων, ο οποίος τον φιλοξενήσε, του είπε, άμα αυτός ήταν προφήτης θα ήξερε ποια γυναίκα ήταν αυτή. Τι λες εσύ? Να μην ξέρει ο Χριστός τη ζωή σου? Να μην ξέρει ο Χριστός ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία τον ακούμπησε και τα δάκρυά της τρέξανε στα πόδια του? Ενώ τα δάκρυα τα δικά σου ποτέ δεν έχουν τρέξει. Ενώ αυτήν τρέχουνε. Τρέχουνε και είναι μύρο. Δεν ήταν το μύρο αυτό το οποίο τυλίχθηκε στα πόδια του Ιησού. Το πραγματικό μύρο ήταν τα δάκρυά της. Και αυτό που θέλει ο Θεός από σένα δεν είναι ούτε τη ζωή σου, ούτε τα λεφτά σου, ούτε την ομορφιά σου, τίποτα δεν θέλει. Το μόνο που θέλει είναι αυτό το μύρο της καρδιάς σου. Μπορείς να πας στον Ιησού. Μόνο ο Ιησούς μπορεί να σε καταλάβει, να σε νιώσει, να σε αισθανθεί, να σε αγκαλιάσει. Μόνο ο Ιησούς δεν θα σε προδώσει. Μόνο ο Ιησούς. Του αξίζει του Ιησού να τον προδίδεις έτσι? Με τόσο μεγάλη προδοσία. Και διαβάζοντας αυτές τις μέρες και κλείνοντας, αδερφοί αγαπητοί, λέω πως σε ένα τόσο πολύ όμορφο περιβάλλον ανάμεσα στους μαθητάς βρέθηκε και ο Ιούδας. Και πως αυτό το περιβάλλον το όμορφο που ήταν ο Ιησούς Χριστός εκεί μαζί με τους μαθητάς, ήταν και ο διάβολος. Διότι ό,τι το έδωσε το ψωμίον, η Γραφή μας λέει,
και εισήλθε ο διάβολος μέσα στον Ιούδα. Σε αυτό το άγιο περιβάλλον, σε αυτή την ομορφιά. Αγαπητά αδέρφια, θέλω να σας πω κάτι. Τα πάντα τελειώνουν. Τα πάντα. Εμένα μου κάνανε μια ερώτηση. Λέει, πόσο χρονών είσαι? Γιατί ο δικός τους εκεί αδερφός είναι 56 χρονών. Και τον είδα πως πήρε έναν τρόπο και τον ρώτησα. Του είπα, του λέω, αδερφέ, γιατί δεν σε είδα. Ξέρετε, δεν φάνηκε πουθενά. Πουθενά σας λέω. Πουθενά δεν φάνηκε. Και μου λέει, αδερφέ Παναγιώτη, πόσο χρονών είσαι? Λέω, τώρα αυτά θα συζητάμε, λέω, δεν αλλάζουμε συζήτηση. Λέω, αδερφέ, είμαι 6 χρόνια μεγαλύτερό σου. Τι λες, μου λέει. Μου λέει, αδερφέ, αντέχεις? Λέω, αδερφέ, η μέριμνα η δική μου είναι μόνο μία. Το Ευαγγέλιο να συνεχίσει να τρέχει, είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Και χαίρομαι, του λέω, γιατί βλέπω πως έχεις μια τέτοια στάση. Και ξέρετε τι μου είπε? Αδερφέ, μόλις τώρα βγήκα από 8 μέρες νοσηλεία στη Ρουμανία με καρδιολογικό πρόβλημα. Τίποτα, μου λέει, δεν είναι δεδομένο. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να τρέχει το Ευαγγέλιο σε όλη τη Μολδαβία. Αδερφοί, κλείνοντας, νομίζετε πως μας έχει ανάγκη ο Κύριος? Το έργο του ο Κύριος θα το κάνει, αγαπητά αδέρφια. Και όπως έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, μακάρι να είμαστε εντός σχεδίου. Μακάρι εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τη φωνή. Και ξέρετε, εκείνη η έκπληξη θα είναι μεγάλη. Θα δούμε πάνω από όλα, αυτό μας λέει η Γραφή. Δεν θα δούμε πάνω από όλα τα έθνη. Δεν θα δούμε από όλους τους λαούς πάνω, αδερφοί αγαπητοί. Μακάρι να είμαστε κι εμείς μαζί τους. Σήμερα δεν σε καλεί ο Θεός να τους πεις τι ζητάς. Πολλές φορές κάνουμε κηρύγματα και τι ζητάς, αδερφέ? Τι θέλεις να σου κάνει? Πόσοι όλοι μας δεν το έχουμε εδώ πέρα? Άμα ανοίξουμε τη λίστα εκεί, έχουμε λίστα. Λες και πάμε στο σούπερ μάρκετ είμαστε. 1, 2, τι θέλω? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Αυτά θέλω. Ωραία. Η προσευχή σου πρέπει να αλλάξει. Όχι τι ζητάς, αλλά τι ζητάει ο Κύριος από σένα. Να πάμε στον Κύριο και να πούμε, τι ζητάς από μένα? Τι θέλεις από μένα? Και να είμαστε πρόθυμοι, τι? Να το δώσουμε, αδερφοί. Και ξέρετε πότε θα το δώσουμε? Όταν αγαπάμε τον Ιησού. Δεν δίνεις γιατί δεν τον αγαπάς. Πέστε μου κάποιον που αγαπάει και δεν δίνει. Έρχονται τα παιδιά μου, τώρα έρχονται τα εγγόνια μου, σπίτι. Γιαγιά τι έχεις, παππού τι έχεις? Λέω, καλώς θα ξεκινήσαμε ξανά. Και αρχίζει η γυναίκα μου, παιδί μου, έχω αυτό, έχουμε εκείνο, έχουμε τ' άλλο, έχουμε τ' άλλο. Λέω, βρε Μέριτσι, λέω, όταν έρχομαι εγώ και σου λέω, γυναίκα τι έχεις, μου μαραδιάζεις όλα αυτά. Να περιμένεις, μου λες. Εκείνα πώς έρχονται, λέω, και σου λένε και εσύ αμέσως να τα δώσεις, να τα κάνεις, όλα αυτά, ε. Ξέρετε γιατί? Όχι πως δεν με αγαπάει, φροντίζει για την υγεία μου, έτσι, ξέρετε. Αλλά γιατί, αδερφοί, η αγάπη δίνει. Και όταν δίνεις, η Γραφή το λέει, πολύ αγάπησε
και πολύ συγχώρεσε ο Κύριος αυτή. Ας είναι η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μαζί με όλους εμάς. Αμήν αδέλφια.